Φεύγουμε από τη Γερμανία, παραμένουμε όμως στο ίδιο κλίμα και πάμε έφη στον ΟΑΣΑ, έτσι, που φαίνεται ότι μας προετοιμάζει για το 2025, που έτσι κι αλλιώς επιστρέφουμε στη δημοσιονομική πειθαρχία που την είχαμε ξεχάσει λόγω της πανδημίας. Δημοσιονομική πειθαρχία, όπως λες, Ανέστη, και όπως λέει ο ΟΑΣΑ, επίσης δημοσιονομική πειθαρχία, αλλά όχι λιτότητα. Ναι. Τώρα βέβαια πώς μπορούν να κρατηθούν αυτές οι ισορροπίες είναι κάτι που θα το νιώσουμε όλοι οι πολίτες. Πειθαρχείς ακόμη και στο λίγο φαγητό που έχεις, να μην το τρως όλο μαζί και να κάνεις να έχεις πειθαρχία και στο λίγο φαγητό. Όλα πειθαρχία, ναι. Έλα Έφη. Αν αυτό ακριβώς όπως το λες. Ναι. Πώς λοιπόν μπορεί να προέλθει αυτή η δημοσιονομική πειθαρχία μέσω της μείωσης των δαπανών, όπως λέει ο οργανισμός πάντα, ή μέσω της μείωσης του χρέους, μέσω της αποκατάστασης της δημοσιονομικής δυναμικής, ούτως ώστε οι χώρες να μπορούν να αντιμετωπίσουν μελλοντικές κρίσεις, μέσω της αύξησης των φορολογικών εσόδων και της κατάργησης φοροαπαλλαγών. Υπάρχουν κίνδυνοι στην οικονομία, τους αναφέρει, τους υπογραμμίζει όσα, όπως είναι οι γεωπολιτικές και οι εμπορικές εντάσεις, οι ασθενείς αγορές εργασίας που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την ανάπτυξη και βέβαια οι αυξομοιώσεις του πληθωρισμού. Ναι, μεν ο πληθωρισμός έχει αποκλιμακωθεί και βοήθησε τις κεντρικές τράπεζες να χαλαρώσουν την νομισματική πολιτική τους, ωστόσο δεν έχει ακόμα σταθεροποιηθεί. Γι' αυτό και ο Διεθνής Οργανισμός αναθεώρησε οριακά μόνο την πρόβλεψή του για την παγκόσμια οικονομία και τα 0,1% τη βλέπει να σταθεροποιείται, βλέπει το ρυθμό ανάπτυξης να σταθεροποιείται για φέτος και το επόμενο έτος στο 3,2%. Αυτό, Ανέστη, που δημιουργεί έκπληξη είναι ότι αναθεωρεί σε πολύ μεγάλο βαθμό την πρόβλεψή του για την οικονομία της Βρετανίας. Από το 0,4 που είχε δώσει το Μάιο, δίνει τώρα ρυθμό ανάπτυξης 1,1. Ναι. Δηλαδή, καλύτερο ρυθμό, υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης και από την Ιαπωνία και από την Ιταλία και από τη Γερμανία. Καλά, βέβαια, η Γερμανία έχουμε πει ότι μπορεί να μπει και σε τεχνική ύφεση. Ναι, φλερτάρει με την ύφεση η Γερμανία, γιατί έχει ήδη δύο τρίμενα ουσιαστικά οριακής ανάπτυξης, περισσότερο ύφεσης. Ναι. Πάντως είναι δεδομένο ότι ο πλανήτης και ειδικά οι αναπτυγμένες χώρες έχεις υπερχρέωση είναι πλέον το κυρίαρχο γεγονός με τις πολιτικές ηγεσίες να προσπαθούν να σμπρώξουν όπως λέμε στη λαϊκή διάλεκτο έφη το τενεκεδάκι παρακάτω στα επόμενα χρόνια γιατί ξέρουν ότι το να πάνε να ζητήσουν περισσότερους φόρους από τον ήδη επιβαρημένο μέσο προϋπολογισμό του κόσμου, των πολιτών, αυτό είναι πολιτική αυτοκτονία. Δεν πρόκειται να ξαναβγούν. Οπότε το αφήνουν και τα λοιπά, προσπαθούν με επιδόματα και τα λοιπά, αλλά νομίζω ότι τα νούμερα είναι δυσθεώρητα, τα χρέη είναι δυσθεώρητα, ξεκινώντας από το αμερικανικό χρέος στα 34 τρισεκατομμύρια. Όχι ότι εμείς πάμε πίσω σαν Ελλάδα με βάση τον πληθυσμό μας, αλλά εντάξει, τι να πει η Αμερική, τι να πει η Ιταλία, τι να πει η Γαλλία. Η Κίνα, η Ινδία, όλες τις χώρες. Σωστά. Και έδωσε και στοιχεία, τα καινούργια στοιχεία, το IIF, ναι. Το Ινστιτούτο Διεθνών Χρηματοοικονομικών, ναι. Το οποίο τοποθετεί το παγκόσμιο χρέος στα 312 τρισεκατομμύρια δολάρια, βεβαίως δεν χρειάζεται να το πούμε ότι είναι επίπεδο ρεκόρ, ναι. Είναι με βάση στοιχεία στα τέλη του δεύτερου τριμήνου. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2024 το χρέος αυξήθηκε περισσότερο από 2 τρισεκατομμύρια. Και το στενάχωρο σε όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι δεν υπάρχει, υπάρχει παντελής έλλειψη πολιτικής βούλησης για την αντιμετώπιση αυτού του χρέους. Αυτός ο κύκλος χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής που έχει ξεκινήσει σημαίνει ακόμη μεγαλύτερη συσσόρευση αυτού του χρέους. Όσον αφορά τώρα, γιατί αυτό είναι και το δημόσιο χρέος και το ιδιωτικό. Ναι. Ο δημόσιος δανεισμός, Ανέστη, όπως λέει το IIF, από τα 92 τρισεκατομμύρια δολάρια που είναι σήμερα, θα πάει στα 145 τρισεκατομμύρια μέχρι το 2030 και κοντά στα 500, μάλλον όχι, κοντά στα 450 τρισεκατομμύρια μέχρι το 2050. Ναι. Είναι νούμερα τα οποία χάνεσαι όταν τα λες. Δεν έχει κανένα νόημα και αυτό έχει να κάνει πλέον και με τις μελλοντικές γενιές. Δηλαδή εμείς οι σημερινοί παίρνουμε το οξυγόνο των επόμενων γενιών. Των παιδιών που ακόμα δεν έχουν γεννηθεί, των παιδιών που είναι σήμερα μικρά, που διάγουν τα πρώτα χρόνια της ζωής τους, το σημερινό 20, 25 που δεν έχει μπει ακόμη στην αγορά εργασίας.
τραβούμε εμείς το χαλί, παίρνουμε από το μέλλον. Αυτό τώρα είναι το άσχημο και το αυτό, όπως είσαι, δεν σταματάει ποτέ, Εφή. Έτσι είναι, και αυτό σημαίνει ότι θα επιδεινώνται συνεχώς οι συνθήκες διαβίωσης. Εάν συμβαίνει αυτό το πράγμα, θα επιδεινώνται συνεχώς και η κατάσταση. Βέβαια. Και δεν υπάρχει ανέστη κάποιος τρόπος για να μπορέσει όλο αυτό το χρέος να αντιμετωπιστεί. Όχι. Αυτό μάλλον να μηδενιστεί χρειάζεται με Σαφέστατα. Κάποιο τρόπο. Σαφέστατα. Και ελπίζουμε να μην είναι οδυνηρός αυτός ο τρόπος. Ναι. Θα πρέπει να γίνονται συνέχεια ρυθμίσεις, συνέχεια κουρέματα, συνέχεια οι χώρες σε έναν αέναο κύκλο, να μειώνουν λίγο, να ξαναδανείζονται και ξανά και ξανά και ξανά. Αλλά είπαμε πλέον, για μένα το θέμα είναι αυτό, ότι πλέον οι περισσότεροι πολίτες σε αυτόν τον κόσμο αρχίζει πλέον και έχουν ένα ταβάνι στο πόσα μπορούν να καταναλώσουν. Περισσότερο πλέον τους βαραίνει, η αλυσίδα είναι αυτά που χρωστάς, αν θα προλάβεις να τα αποπληρώσεις μέχρι να φύγεις από αυτό το μάτιο κόσμο και τι χρέη αφήνεις στους οικείους σου. Αυτό είναι πλέον η αγωνία και το άγχος. Γιατί και σπίτι να σου έχει αφήσει ο πατέρας ή η μητέρα σου ή αυτοκίνητο, άμα δεν μπορούσε να συντηρήσεις, είναι δώρο ανάδωρο, Νέφη, και το είδαμε και στα χρόνια της πανδημίας σε εμάς και κυρίως στα χρόνια των μνημονιών.